Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, η μητελική καλησπέρα, η επιβλητική καλησπέρα από τη Σόνη Καρίνα, καθώς παρακολουθούμε τον έναν εκ των δύο μεγάλων ημιτελικών στην development σου για τρεις εύστοχο για τους Ανατολίαν Τζάζ, οι οποίοι είναι η μία εκ των δύο ομάδων. Προφανώς συνήθως το μπάσκετ παίζεται με δύο ομάδες. 0-3 λοιπόν από την έτερη πλευρά του παρκέ βρίσκονται οι All Stars, οι οποίοι επανήλθαν από μια διψήφια διαφορά απέναντι στους Sugar Daddies και κατέφεραν να τους αποκλείσουν στο κλειστό του Μπάου. Στόπουλος στην πρώτη του επίθεση, Ματούλας αυτοχικός της ομάδας του για 3 θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος την ώρα που τελείωνε σιγά σιγά ο χρόνος της επίθεσης. Αμυντικό rebound από τον Αλεξάκη και δεύτερη επίθεση διεξάγεται μόλις τώρα για τους Ανατολίαν Τζαζ, οι οποίοι έχουν 6 μόλις παίκτες στη διάθεσή τους. Ενώ έχουν ή 5 ή 6 οι All Stars από την πλευρά τους. Γιάννης δεν ξέρω αν παίζει, μάλλον δεν παίζει σύμφωνα με νέες πληροφορίες. Οπότε 5 παίκτες αυτή τη στιγμή για τους All Stars. Τζάμψου ότι είναι τώρα άστοχο, μαρκαρισμένο. Δίδης. Πέτρου πάει μέχρι μέσα, στέγεται με το ένα χέρι, είναι άστοχος απέναντι στον Αλεξάκη, απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. By the way, υπάρχει κι άλλος λόγος που φωτίζει ενδεχομένως περισσότερο το πλάνο, πέρα από το γεγονός ότι μας φωτίζουν οι δύο ομάδες. Είναι ανοιχτή η οροφή στη Σόνη Καρίνα για να καταπολεμηθεί η ζέστη. Πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο παλάτι ο Θοδωρής Αλεξάκης για το 0-5 για τους Ανατολίαν Τζαζ, τον οποίο ο δρόμος προς το Final Four ήταν πραγματικά στρωμένος με μπασκετικά αγκάθια. Σαραφίδης. Για να έχουν κερδίσει τα τελευταία, ενώ πάει μέχρι μέσα, ο Θοδωρίδης έχει κάνει βήματα κατά την κίνηση της προσπάθειάς του. Οι Ανατολίαν Τζαζ λοιπόν δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα τρία τους τελευταία παιχνίδια με διαφορά πάνω από 2 πόντους. Τέο, Κρεμίδης. Στόπουλος στην γωνία, Αλεξάκης τώρα από την κορυφή παίρνει το screen από τον Αλεξιάδη Αντώνη με το νούμερο 14. Στόπουλος ένα jump shoot, είναι άστοχος, Ματούλα στο rebound. Στόπουλος, προϋποθέσεις στον επόμενο εκδιασμού για τους All Stars. Έχουν επιστρέψει οι συμπαίκτες και αντίπαλοι. Σουτιά 3, Σαραφίδης επιμένουν στο τρίποδο και τώρα δικαιώνονται οι All Stars 3-5. Ένα φάουλ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 20 παίκτες και από τις δύο ομάδες. Σάκης. Ζόπουλος, ωραία πάσα έβαλε και πάλι στον συμπαίκτη, είναι άστοχος όπως αυτός. Αμυντικό rebound, Ματούλας τώρα. Ματούλας αφήνει στο Σαραφίδη. Έκανε το νόημα, Χατζιπέτρου ζήτησε στη γωνία και βρεθεί ελεύθερος. Παραμένει στη γωνία, δεν ζήτησε όμως τώρα. Σαραφίδης ένα jump shoot, άστοχος. Δεν καταφέρνει στο Παρίσι, Αλεξάκης το rebound. Κρεμίδης. Εξέχισε και πάλι από την κορυφή. Δίσο Αλεξιάδης με το νούμερο 14 πήρε και έδωσε στην γωνία. Τζάμψο Παριζάκης είναι άστοχος, αμυντικό rebound να δούμε και πάλι και τώρα θέλει να τρέξει. Σταματάει, ο Πέτρος ζήτησε και πήρε αυτή τη φορά αλλά δεν είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ο Ματούλας που βγήκε στη γωνία σου για 3 είναι. Άστοχος έπειτα από διπλή αναπήδηση, Χατζόπουλος στο rebound, ένα ακόμα. Κρεμίδης τώρα. Κρεμίδης. Είναι αρκετά υψηλής έντασης παρά το γεγονός ότι υπάρχουν λίγοι παίκτες και από τις δύο πλευρές. Μισάκης πάει μέχρι μέσα, βάζει την μπάλα στο παρκέ, βάζει και τον εαυτό του στο παρκέ. Την μπάλα δεν βάζει στο καλάθι, όμως υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παρισάκη. Βάζεται μέχρι μέσα, παραλίγο καλάθι και φάουλ. Το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση στην βραδιά, όσο και αν δεν φαίνεται. Είναι βραδιά, 8:45 αυτή τη στιγμή, 9 παρατέταρτο. Το φάουλ λοιπόν είναι για βολές. Ο Χατζόπουλος στη γραμμή για να τις εκτελέσει. Πάμε το ρεύ στη γραμματεία. Χρόνο αν κατάλαβα καλά. Όπως και να έχει, ο Σοκολίδης Αντόπουλος είναι στις βολές. Δεν μπορούσε να φαίνεται να αλλάζει. Ο οποίος Χατζόπουλος, by the way, μας παραχώρησε και την pre-game συνέντευξη. Μας έκανε την τιμή, μας τίμησε την παρουσία του. Την θυμίζουμε, όποια ομάδα κερδίσει στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει μια ομάδα εκ των Jackals και των Μπασκετόσαυρων. Ο δεύτερος, έτερος και δεύτερος ημιτελικός, ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο γυμναστήριο της 10. Ματούλας. Μπροχωρίδης. Χατζιπέτρου έκανε μια laser pass στο Χριστόπουλο, πίσω και κλειστή από τον Χατζόπουλο. Ο δεύτερος είχε βρεθεί μπροστά του και πήρε την μπάλα. Ο Περσάκης στην κίνηση στέκεται και εκτελεί απέναντι στο Ματούλα. Είναι άστοχος, μα προχωρήσει στο rebound.
Πάλι προποθέσεις εκβιασμού και φάουλ τώρα στο κέντρο του γηπέδου από τον Αλεξάκη. Σίτσε και φάουλ ο Μαυροχωρίδης, δεν το πήρε. Είναι ένα λοιπόν τα ομαδικά πλέον. Χρυσόπουλος. Παίρνει του Αλεξάκης, ο οποίος κλείνει το οπτικό πεδίο εν μέρη. Χρυσόπουλος. Βάλε Χρυσόπουλος, τράβηξε παίκτες πάνω του, ο ψηλός των All Stars του για 3, βρέθηκε ελεύθερος από την κορυφή, αλλά στόχησε ο Χρυσόπουλος, ο οποίος και αυτός θα τον αργότησε την συντήρηση από πλευράς των All Stars. Τρεμίδης. Ο Αλεξάκης παραλίγο να χάσει, συγκρατεί όμως. Πάλι από τον Παρισάκη, παραλίγο να χάσει, χάνει τελικά ο Χατζηπέτρου, έχει βγει και έχει κλέψει ένας εναντίον ενός στον αγωνιστή και ο Αλεξιάδης στέκεται και εκτελεί απέναντι στον Αλεξάκη και είναι εύστοχος ο Χατζηπέτρου. Χειροκροτήματα από τον Σαβγιάννη από την μοδρά του πάγκου των All Stars. Αυτός δεν θα παίξει απόψε. Όπως φαίνεται για τους All Stars, 5 is all we get. Αυτοί που βλέπουμε στο παρκέ, αυτοί θα μας συντροφεύουν μέχρι το τέλος. Ένα jump shot κόπηκε από τον Ματούλα. Χατζόπουλος υπάρχει επιθετικό rebound όμως κλέψιμο. Βοήθησε τώρα φίλη στο ολοκλήρωση ο Ματούλας και φάουλ και πάλι λίγο πριν το κέντρο του γηπέδου. Μια ακόμα φορά. Αντίθεση την παραφορά Χατζόπουλος. Ενώ έχει περάσει ο Χατζόπουλος για πρώτη φορά εκτός. Πραγματοποίησαν την μοναδική αλλαγή που έχουν διαθέσιμη στην διάθεσή τους. Διαθέσιμη στη διάθεση του, okay. Η Ανατόλια Τζαζ, η οποία έκλεισε τώρα την μπάλα, τέλος καστή πάσα από Ρισάκη. Μια ακόμα ένα jump shoot άστοχο τώρα από τον Παντελίδα. Επιθετικό rebound δεν υπάρχει σε πρώτη φάση, υπάρχει σε δεύτερη, καθώς ο Εφρεμίδης κατάφερε να συγκρατήσει απέναντι στο Χριστόπουλο. Ρισάκη. Επίδοση είναι αυτός που πέρασε εντός. Ρισάκη βάζει την μπάλα στο παρκέ και πάλι ένα jump shoot άστοχο. Ξανά επιθετικό rebound όμως από τον Αντώνη Αλεξιάδη. Ένα jump shoot άστοχο. Χατζηπέτρου τώρα. Μαζεύει και θέλει να τρέξει τώρα πράγματι επιβιασμός για τους All Stars. Ύψωσε για τον Ματούλα και καλάθι από τον Ματούλα. Σαραφίδης ύψωσε πολύ αποφασιστικά. Ωραία πάσα λέει ο Μαστοριάνης από τον πάγκο και νομίζω ο καθένας θα συμφωνούσε. 7-7 λοιπόν. Η σοπαλία έρχεται με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Αλεξάκης. Θεμίδης. Θεμίδης πάει μέχρι μέσα για να περάσει ανάμεσα από δύο και υπάρχει πόδι, λέει ο ρεφ. 14 δευτερόλεπτα και να ανανεωθεί ο χρόνος. Τελίδα σου για 3. Είναι άστοχο απέναντι στον Χατζηπέτρου. Ματούλα στο rebound. Σαραφίδης. Πάρει από το Χριστόπουλο τώρα και θα κατεβάσει την μπάλα σε μία ακόμα επίθεση. Είναι σε roll point guard. Κάνει μία προσπίση απέναντι στον Αλεξάκη, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ψηλά για να μαρκάρει. Σκαστή πάσα υπέροχη. Δεν θα ολοκληρωθεί όμως την συνεργασία Χατζηπέτρου. Δεν κατάφερε να ευστοχήσει. Θεμίδης. Για το κλέψιμο του Χατζηπέτρου ενδεχομένως και για το φάουλ δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Ένα jump shoot τώρα άστοχο από τον Αλεξιάδη, ο οποίος επιμένει σε ένα mid-range shot, είναι άστοχος του πάλι. Σαραφίδης. Πέτρου πήρε από τον Ματούλα, ο οποίος δεν θα ξαναπάρει, έχει βυθιστεί μέσα σου για 3. Χριστόπουλος άστοχος του πάλι. Και πάλι ελεύθερος και το πήρε. Βλέπουμε οι guards των All Stars δεν διστάζονται για τίποτα. Με αλλαγή. Έχουν πάνω από έναν παίκτη. Πάνω από 5 παίκτες οι All Stars. Γεια σας. Νούμερο. Νούμερο που σας. Εξάγεις. Γκατζόπουλος έχει περάσει εντός, Μισόπουλος είναι στον πάγκο. Εξάγεις είχε κλειστεί, Παρισάκης. Παίρνει στον Ματούλα, 2 παίκτες πάνω από τη μην. Έχουν διαμαρτυρίες για βήματα, δεν έχει σφυριχτεί κάτι τέτοιο, πάει μέχρι μέσα. Μια πάσα Παρισάκης απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο τον All Stars την ώρα που τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης ευστοχή. Παρόντως ωραία πάσα από τον Πατελίδα, έξτρα πάσα ενδεχομένως, overpassing, αλλά το καλάθι μπήκε. Στραφίδης, στέκεται και εκτελεί και πάλι για 3, επιμένει, είναι και πάλι άστοχος αμυντικό rebound από τον Αλεξάκη. Στραφίδης εξακολουθεί να χειρονοθεί από τον πάγκο. Στραφίδης, τη γωνία Παρισάκης πάει μέχρι μέσα, πήγαινε να βάλει μια σκαστή πάσα, χτύπησε πάνω στον αντίπαλό του. Στο Μαυροχωρίδη, πέρασε εκτός 12 δευτερόλεπτα για τους All Stars. Για τους Jazz, διορθώνω. Πατελίδας. Εξέχισε από την γωνία, πάει και πάλι να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Ένα Eurostep απέναντι σε δεύτερο παίκτη δικαιώνεται απέναντι και στον Κυρατζόπουλο. Καθώς πέρασε το Σαραφίδη. 7-9, γίνεται 7-11. Μπροστά με 4 πόντους για Ανατολίας Jazz. Σαραφίδης.
Για να δούμε αν θα ανοίξει το σκορ. Με τη μία η πάσα από τον Μαρμωρίδη στον Πατούλο, ο οποίος πήγε για το κλέψιμο. Δεν έβαλε το καλάθι. Δεν μην δεις. Μεξάξεις από τη γωνία τώρα από τον Αλεξιάδη, πήρε ένα jump shot, είναι άστοχο. Αμυντικό ριμπάντ του Μαρμωρίδη που θέλει να τρέξει. Πρώτη πάσα στον Εδόπουλο. Εδόπουλος πάει μέχρι να το στέκεται απέναντι στον Αλεξάκη. Θετικό rebound από τον ίδιο, ούτσι τώρα! Και θετικό rebound και καλάθι! Από τον Μαυροφορίδη, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. Έχει αυτή στα time out ο Σοφοκλής Χατζόπουλος για τους Jazz και θα είναι το πρώτο στη βραδιά. 9-11, 2 ακριβώς 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μιας πολύ πολύ ενδιαφέρουσας και συναρπαστικής πρώτης περίοδου παρά το χαμηλό σκορ που μας συντροφεύει και από τις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην πεφωτισμένη Σόνη Γαρίνα. Ο ουρανός είναι αλλανός, σιγά σιγά θα αρχίσει να σκοτεινιάζει βέβαια. Παρ' όλα αυτά το ανοιχτό στάτους θα παραμείνει. Η οροφή θα παραμείνει ανοιχτή για απόψε. Έχουμε επιστρέψει από το, έπειτα από το time out λοιπόν που καλέσαν οι Jazz. Η πρώτη κατοχή έπειτα από αυτό είναι για αυτούς προφανώς. Παρισάκης στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερο. Τη φλέξερ όμως από τον Σαραφίδη, ποιος τον ακολούθησε. Το νούμερο 14 τον ακολούθησε ο προσωπικός του αντίπαλος, δεν έκλεψε την μπάλα. Κρυμμύδης, λάθος πάσα τώρα, Χατζιπέτρου έκλεψε. Τώρα προσθέσει τον διασμό και πάλι για τους Old Stars. Ο Δόπουλος συγκράτησε απέναντι σε δύο αστόχησε, θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι συμπαίκτης όμως. Ο Παυροχωρίδης, Σαραφίδης σου και πάλι για τρεις, έχει βρεθεί ελεύθερος και τώρα είναι καλό. Τώρα είναι καλό και πάλι μπροστά οι Old Stars, 12-11. Τα 11 λοιπόν να που έγινε 12-11, ένα μικρό 5-0 σερί. Στέλνει και πάλι τους All Stars μπροστά. Βρεμίδης. Ξεάζει σου για 3, θέλει να απαντήσει. Άστοχος το πέτυχε ψηλότερο. Παίκτη αμυντικό ρυμπάντο από τον Χατζιπέτρο και μια μακρινή πάσα τώρα. Πολύ ωραία έβγαλε τον Χατζιπέτρο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα προχωρήσει και αυτή την μπάλα στο καλάθι. 14-11, έχουν χτίσει momentum οι All Stars πλέον. Ένα λεπτό για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Κλής δεν κατάφερε σε κρίση και πάλι βγήκε η άμυνα, Σαραφίδης έκλεψε. Χατζιπέτρου τώρα πήγε να βγάλει τον, να πάρει από τον Μαυροχωρίδη. Ο Μαυροχωρίδης πάει μέχρι μέσα καθώς συγκράτησε έπειτα από το deflection του Λουτσιάδη. Είχαν να αλλάξουν, να αντιστραφούν λίγο οι ρόλοι σε σχέση, σε σύγκριση με την προηγούμενη φάση η οποία βγήκε τελικά για τους All Stars. Στην πρώτη φάση δεν βγήκε από τον Χατζιπέτρου, αλλά στην κυρία τα έφερε έτσι ώστε να κερδίσει δύο βολές ο τότερος συμπαίκτης του. Άστοχος στην πρώτη βολή με airball. Θα βάζει λίγο από τον εαυτό του ο Μαυροχωρίδης, έχει πια μου για μία ακόμα. Άστοχος δεύτερη, πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound του Μαρισάκης. Κρεμίδης. Πολύ σημαντικό το foul management για τις ομάδες, καθώς αυτό μας ανέφερε και ο Σαντόπουλος. Με ένα ακόμα κλέψιμο Μαυροχωρίδης αυτή τη φορά. Ο Μαυροχωρίδης έχει ξεκινθεί, θα πάρει την μπάσα, αλλά δίστασε απέναντι στον προσωπικό αντίπαλο στην Πατελίδα. Συνεπώς 5-2, 5 σου για 3, άλλαξε με την κορυφή και ξαναπήρε ο Ματούλας από το Σαραφίδη. Είναι άστοχος και ο Χατζιπέτρου για το κτέψιμο από πίσω. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και στο ημιτελικό. Δεν κατάφερε. Κρεμίδης, 15 από τα 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου είναι για τους Jazz. Πατελίδας. Με την μπάλα στο παρκέ και αυτός τώρα ο Μαρισάκης ζήτησε και πήρε, έκανε μια προσπίση από τον Ματούλα, πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Χαρτζόπουλος, 6 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, 3, αημόρφωσε μέχρι μέσα, πετάει την μπάλα, μετά μπλό είναι, έκανε τελικά, 16-11, και ακούστε και κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι Old Stars, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 5 στη λήξη της πρώτης περίοδου, το 7-11 έχει γίνει 16-11. Ένα 9-0 αναπάντα έχουν σερί, έπειτα από το time-out που κάνει σαν οι Jazz. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, μπροστά με 5 πόντους All Stars. Το moment που εξακολουθεί να αυξάνεται μαζί με τη διαφορά υπέρ τους, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από την μίνι ανάπαυλα της πρώτης περίοδου για την δεύτερη, η οποία βρίσκει τους All Stars στο συν 5 και με την πρώτη κατοχή για αυτήν. Χριστόπουλος ξαναπήρε από τον Μαυροχωρίδη. Δόπουλος. Τώρα ο Σαραφίδης είναι αυτός που είναι στον πάγκο για τους All Stars. Ο Χατζιπέτρου για 3, άστοχος μόνο σίδερ, επιθετικό rebound όμως και καλάθι. Ήταν μόνος από 2 παίκτες του Χατζιπέτρου. Πήρε το επιθετικό rebound, έβαλε και το καλάθι. 18-11, ακόμα πιο μπροστά οι All Stars. Στο time out που πάρθηκε, Ματούλας έδωσε μεγάλο μεγάλη έμφαση στο chemistry και στο team play, κάτι που είδαμε να βγαίνει κυρίως παίρνοντας ενέργεια από την άμυνα για την επίθεση των Τσάρς, οι οποίοι βγάζουν μία ακόμα άμυνα και μία ακόμα εντυπωσιακότατη επίθεση. Ο Μαυροχωρίδης κάνει την πάσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 20-11, 13-0 σερί για τους Old Stars, ακόμα περισσότερο αυξάνεται. Ο Τσάκης.
Αρισάκης από τη γωνία. Ο κύριος Τρεμίδης και πάλι από την κορυφή απέναντι στον Χατζηπέτρο, απέναντι σε δύο και πάλι το κλέψιμο! Είναι απίστευτο, βγάζουμε σχεδόν κάθε άμυνα. Η Old Star και πάλι μέχρι μέσα από το χωρίς, αφήνοντας την μπάρα στο καλάθι. 22-11 double score στο Λιβαρίνα, 15-0 το σερί, κολοένα και αυξάνεται. Και ανόητο αυτό που έχουν κάνει οι Old Stars. Βρίσκεται απέναντι σε δύο παίκτες πατρίδα σου για τρεις με ταμπλό. Είναι άνθρωπος ο Αλεξάκης, ούτε τώρα. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Χατζόπουλο. Επιτέλους σκορ για τους Jazz, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 11 πόντους. Καταραμένο για αυτό το νούμερο. 22-13 ρίχνουν τη διαφορά κάτω από τους 10, αλλά το momentum παραμένει για τους Old Stars. Χατζόπουλος, Χατζόπουλος εξτρα πάσα, κυκλοφόρησε η μπάρα στην περίμετρο για τρεις. Έχει το κοσματούλα και αυτό. Δεν είναι και αυτό στο πάρτι των τριπώντων. 25-13. Για μια ακόμα φορά ζητήσει time out ο Πατελίδας από τον πάγκο. Νομίζω έκλεψε καταφατικά ο Αντώνης Αλεξιάδης, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Τρεμίδης στην πάσα, ένα jump shoot άστοχο από τον Πατελίδα. Αμυντικό rebound από τον Καρτζόπουλο. Ο Πατελίδης καυτή πάσα και πάλι Πατελίδης συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο. Όμως έχουν επιστρέψει οι συμπαίκτες και αντίπαλοι. Κυρίως αντίπαλοι, τώρα συμπαίκτες. Τραφίδης τη γωνία Χατζηπέτρου, αν μπει time, λέει ο Ρεξιάδης από την μπάγκο σου πια τρεις. Χατζηπέτρου είναι άστοχος τώρα και έχει ελεύθερος τεχνικά σωστό το τρίποντο. Νομίζω ακυρώθηκε το time out, αν άκουσα σωστά. Είδαμε. Τρεμίδης, Τελίδας, έξω πάει μέχρι μέσα, έχασε προς τη μήν και πάλι το κλέψιμο Χατζηπέτρου. Χατζηπέτρου, ο μόνος μέχρι μέσα, σέρβιρε την μπάλα, είναι άστοχος, είχε επιλογή τον Ματούλα, ο οποίος βρίσκεται πάλι ελεύθερος, αλλά Πρωτοχωρήτης πήρε το επιθετικό rebound και αποφάσισε να πάει μόνος του και δικαιώθηκε 27-13 συν μία πολύ καλά και φάουλ και έχει ζητηθεί time out. Πράγματι τώρα παίρνετε το time out. Συζητήσε ο Καντόπουλος time out, το επιβεβαίωσε ο Αντώνης Αλεξιάδης. Ένα ακόμα time out από τους Jazz μπορεί να εκτελεστεί έπειτα από αυτό στο συν 14. Πρώτη φορά οι Old Stars μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην πιο φωτεινή από άλλες φορές κυριολεκτικός Sony Garena. Επιστρέψει το time out, κάλεσαν για μία ακόμα φορά οι Jazz. Κάμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο ψηλός των Old Stars Χωρίδης θα εκτελέσει μία βολή. Ειδικός πλουραλισμός δικαίωσε για μία ακόμα φορά τους Old Stars, είχαν επιλογές. Ενδεχομένως θα ήταν η καλύτερη η επιλογή τεχνικής από τεχνικής απόψεως να πασάρει στο Ματούλο, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος με τον Χωρίδης. Δικαιώθηκε παρ' όλα αυτά, η βολή δεν μπήκε. Λίδας. Σκηνοτή ο Αλεξάκης βάζει την μπάλα στα παρκέ, μία τρίπλα, κλείσεις από δύο και πάλι το κλέψιμο και φάουλ από τον Αλεξάκη στον Ματούλα. Δεν είναι η πρώτη φορά, γίνεται η τρίτη φορά, δεν κάνω λάθος, που γίνεται φάουλ από τους Τζαζ στην άλλη, πίσω από την άλλη πλευρά του παιδού, πίσω από το κέντρο δηλαδή. Πάλι που έχει χειροτήσει τον Αλεξάκη, έχουν εντύπωση ότι ο Ματούλας ζήτησε αδιαθλητικό και τα λένε τώρα με το ρεφ. Δεν έχει δοθεί κάτι τέτοιο. Χωρίδης. Σαραφίλης τώρα. Ένα σκρίνα το Χριστόπουλο, Ματούλας από την κορυφή. Πατουλίδης από την αντίδυση του για τρεις. Σαν άλλος Σάσα Βεζέγκο, είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Εφρεμίδη. Τελίδας. Τελίδας άλλαξε κατεύθυνση, παραμένει. Καρτζόπουλος απέναντί του, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Με κάποιο τρόπο έχει βρεθεί ελεύθερος Καρτζόπουλος, είναι άστοχος όμως. Πολυκοσμία στη ρακέτα των All Stars. Χριστόπουλος. Μεγάλη πάσα για τον Ματούλα, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, δεν τον τιμά όμως και δείτε με ίμια τα τρέποντα σε assist. Πατελίδας. Μικρή βόλτα στην κορυφή απέναντι στον Σαραφίδη, ο οποίος χαμηλώνει για να τον μαρκάρει. Είναι άστοχος απέναντι σε αυτόν ο Πατελίδας και θα σφύριμα. Ήταν 3 επιθετικό φάουλ τώρα από τον Ροντοπλό. Ένα ακόμα φάουλ έχουμε να δώσουμε οι Jazz για την δεύτερη περίοδο. Η οποία βρίσκεται στο 6-13 για την λήξη της. Εδώ πλέον δίνει την επιλογή στο Σαραφίδη, μία ακόμα ένα jump shoot πίσω από αυτήν εύστοχο του Σαραφίδης για μία ακόμα φορά, 29-13. Πίστευτο το ξέσπασμα έπειτα από το 7-11 κατά τους των Old Stars. Το συντεκτικό δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, προχωράμε. Ξάκης. Ξαναπήρε, έκανε μια προσπίση απέναντι στον Χριστόπουλο με ταμπλό εύστοχος τώρα, 29-15. Μια προσωπική ενέργεια τον δικαιώνει και ρίχνει την διαφορά στους 14 εκ νέου. Χριστόπουλος. Το Καρδόπουλος Ματούλας από την
Μια. Μπορείς στα 9 σου πια 3 από τη γωνία, είναι άστοχος, πολύ ψηλά, αμυντικό rebound από τον Αλεξάκη. Τελίδας. Τελίδας πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί πολύ δύσκολη προσπάθεια πέραν στο Ματούλα, η οποία τον δικαιώνει. 29-17 στάθηκε στον αέρα. Αλεξάκης. Αφορά στους 12. Γραφίδης πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική εργασία σε άμυνα και σε επίθεση. Άμεση σχέση μεταξύ των δύο και της All Stars. Σε πάρα μα πάρα πολλές φάσεις Γραφίδης. Από τη γωνία Ματούλα σου για 3 μερικός ελεύθερος, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Ερδεμίδη. Ψάχνει μια μακρινή πάσα, την βρήκε στον Παντελίδα, παραλίγο λάθος ο Χαρατζόπουλος. Λίδος μέχρι μέσα η μπάλα μπήκε και βγήκε και βγήκε, τελικά επιθετικό rebound όμως και πάλι. Και καλά από τον Παντελίδα, απέναντι στον Καρατζόπουλο, είχε βρεθεί μπροστά από αυτόν. Χαρατζόπουλος, άλλαξε με λέει ο Παντελίδας. Στον ύπνο η άμυνα, καλάθι και φάουλ και πάλι από τον Ματούλα. Του σηκώνεται. Είχε από τον Σαραφίδη. Backdoor πάσα. Ματούλα σε αυτό το σχολείο. 32-19. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα φάουλ οι All Stars. Καθαρές άμυνες και πάρα μα πάρα πολλά κλεψίματα. Αλεξάκης. Ο Τελίδας παίρνει το screen από τον Αλεξάκη σου για 3 πίσω από αυτό. Είναι άστοχος ο Χαρτζόπουλος στο rebound. Μεγάλη πάσα στον Χρυσόπουλο. Ο οποίος στην γραφή έχει κλειστεί από τρεις όμως. Έχει μπει τείχος τον Τζάζ απέναντί του. Ματούλας. Χρυσόπουλος και πάλι. Σαραφίδης. Ροχονίδης από την αριστερά. Κρατόπουλος. Ωραία σταυρωτή αλλαγή κατεύθυνσης. Λάθος πάσα Παρισάκης όμως έκλεψε. Και φάουλ τώρα από τον Σαραφίδη. Σωστό. Στο 1-2-2. Αποφάσισε ο Σαραφίδης να κάνει το φάουλ. Την περίοδο προφανώς είχα να δώσουν τον Τσάρτ. Ο Ζωβίνος περνάει στον πάγκο από εκεί από όπου προήλθε. Μέσα εκ νέου στο παρκέ του Πέντρου. Για την δευτερόλεπτα σχετική πάσα, ούτε τώρα περνάει στον Παρισάκη από τον Φεμίδη. Σαραφίδης δεν θα πάρει, θα πάρει ο Ματούλας. Ποιος στέκεται και εκτελεί ένα jump shoot, είναι άστοχος. Φεμίδη στο rebound. Βάζεται να περάσει ο Ντάνης Αλεξιάδης στο παρκέ. Τελίδας, για να δούμε ποιο θα αλλάξει. Μεξάξει από τη γωνία αυτή τη φορά. Okay. Μεξάξει και πάλι στην κίνηση, ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. Δεν θα μπει το καλάθι όμως από τους Jazz. Ματούλας στο rebound. Προφίδης. Προφίδης. Νόλουκ πάσα στο Κατζιβέντρο, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, μια ακόμα. Όχι, γύρισε και έβαλε το καλάθι. Υπέροχη προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα, το έχει πάρει προσωπικά, το έχει πάρει προσωπικά λέει. Και πάει μέχρι μέσα, 34-21. Μια ακόμα προσωπική ενέργεια, του Τζαζ. Σόμπλος. Σαραφίδης. Στη γωνία μια κάπως επικίνδυνη πάσα στην κρατή, ο Χρυσπέτρης και πάει μέχρι μέσα. Σερβίρει την μπάλα, σερβιτόρος για σεζόν έτοιμος. Έτσι τελειώνουμε σιγά σιγά, 36-21. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια για το καλοκαιρινό. Γενικώς για την βασιλική μας κοινότητα, για το Μασιτάκι Σαλονίκα League. Λίδος από τη γωνία σου για 3, μόνο ταμπλό άστοχο από τον Ευρεμίδη Πετσμπέτρου και πάλι τελικός αποδέκτης ενός ευθυνδιασμού, ο οποίος δεν ολοκληρώνεται από τον ίδιο. Θετικό ριμπάντο όμως και φάουλ για 2 βολές από τον Μαυροφορίδη, ο οποίος θα ακολούθησε και πάλι τη φάση κέρδισε το φάουλ από τον Ευρεμίδη. Βράσει τώρα η αλλαγή εντός τον Αλεξιάδη στη θέση του. Παρισάκη τελικά. Προς τους 15. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στους 17. Ας το ξεπρώτη αυτό που συμβεί. Μπορεί να πάει στους 16 όμως. Μου προείδησε άστοχος και στην δεύτερη. Ούτε αυτό θα συμβεί. Στους 15 παραμένει διαφορά. Μύτης. Μύτης. Αλεξάκη τώρα από την κορυφή στέκεται και εκτελεί από το ύψος των Μαθούρων. Μολώνει άστοχος Ματούλας στο rebound. Θα κάνει μια πάσα, την βρήκε στον Μαυροφορίδη.
παραβιάζει και πάλι ταχύτατο teamwork. Ο Κούλας δίνει σερβίρι, no look pass. Προχωράει και πίσω, αφήνει την πάρα στο καλάθι. Πάει μέχρι μέσα, πάλι κόπηκε αλλά με φάουλ. Να το δείτε. Ακούστηκε για βήματα. Δεν έχει σπίτι, δεν έχει σπίτι κάτι τέτοιο. Θα σας δείτε πώς τις βολές. Έτσι εγώ στην πρώτη. 38-22. Αυτό όμως η δεύτερη επιθετικό rebound, δεν υπάρχει, υπάρχει αμυντικό από το Ματούλα. Πέντρου. Σαραφίλης είπε ο Μασαλίνης από τον πάγκο ότι ήταν ελεύθερος, αλλά δεν πήρε την μπάλα, μαχαινιά. Για τρεις σας ακόμα προχωρήσεις από αυστηρή γωνία. Δημήτης. Δημήτης θα μέχρι μέσα Ματελίδας και πάλι τη δικαιώνεται και πάλι. Μάλιστα. 38-24 αρκετό για να πυροδοτήσει το φυτίλι του time out για τους Old Stars αυτή τη φορά αυτή η προσπάθεια. Τους 14 πόντους, 2 ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Old Stars. 1-25 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού, το οποίο βρίσκει τους Old Stars να κυριαρχούν πλήρως από την άμυνα στην επίθεση. Είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Old Stars αυτή τη φορά. Σαραφίδης. Στον Μαρκέ. Μαρτούλας τώρα έχει περάσει αυτό να επάγω. Χριστόπουλος. Σαραφίδης έγινε και εκτελεί ένα side step back. Κολοσσούτ έστωχο και πάλι απέναντι στον Αλεξάκη για κάποιο λόγο. Σταμάτησα να μιλάω, κόλλησε λίγο το κεφαλό, δεν πειράζει. Ευρεμίδης. Ευρεμίδης έχει πάρει διευθυντές προσωπικές προσπάθειες. Πήγε να πάρει μια ακόμα, έβγαλε στην γωνία στον Ευρεμίδη, αλλά πρωτού βγάλει έχει κάνει βήματα. Και το κούμπο λέει ο Παπαδηλίδος. Μια πάσα και πάλι υπέροχη συνεργασία. Όλα φαίνονται να βγαίνουν για τους Old Stars. Ο Ραντζόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι από τον Μαυροχωρίδη, ο οποίος εκτελεί χρέη και δημιουργού, ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη αυτού. 42-24. Ο Ραντζόπουλος. Ο Ραντζόπουλος πάει μέχρι μέσα, στέκεται. Κόπηκε από τον Μαυροχωρίδη. Μία ακόμα άμυνα. Και χάσαμε το μέτρημα για το πόσα κλεψίματα έχουν κάνει οι Old Stars. Ο Ραντζόπουλος έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Δεν είναι ελεύθερος ο Σαραφίδης από μακριά βέβαια πολύ. 20 δευτερόλεπτα, έχουμε χρόνο χωρίς φάουλ, λέει ο Μαρισάκης. Παίρνει ένα σκρίν από τον Χριστόπουλο, ένα jump shot και πάλι άστοχο ο Σαραφίδης παρόμοιο με το προηγούμενο. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Jazz. Τελίδας, παίρνει ένα σκρίν από τον Αλεξάκη. Για τρεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Αλεξιάδη. 2 δευτερόλεπτα τώρα θα πετάξει την μπάλα Καλτζόπουλος, φέρνει καλό. Καλή ευθεία, αλλά όχι σε καλή μεριά καθώς δεν μπήκε. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτο ημιχρόνου 42-24. Πρώτο ημιχρόνο βρίσκει τους Old Stars να κυριαρχούν σε όλα τα σημεία κλειδιά έναντι των αντιπάλων τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση από τους Jazz. Είναι μια ποιοτικότατη ομάδα. Σίγουρα δεν έχει φτάσει τυχεία στους 4. Καμία ομάδα δεν φτάνει τυχεία στους 4. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν και αν θα αντιδράσουν και εάν αντιδράσουν με ποιον τρόπο οι Jazz. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Ζώνη Καρίνα και μαζί με εμάς στη Ζώνη Καρίνα έχει επιστρέψει και λίγο το πιο σκοτεινό πλάνο, καθώς όπως είπε λοιπόν 9:20 έχει αρχίσει να νυχτώνει. Η πιο ποιή είναι για τους Jazz, η οποία παραμένει στα χέρια αυτών. Σάγκης ζητάει, δεν θα πάρει από τον Ευαντλίδα. Μεσάξει από την γωνία. Μεσάξει τώρα από την κορυφή πήρε. Μια ακόμα προσωπική ενέργεια πάει να εκδηλώσει ο Πατελίδας και είναι άσταμος ο Πέντρος Καλατζόπουλος, ο οποίος έπαιξε καλή με θετικό rebound όπως με κάποιο τρόπο ο Αλεξάκης συγκράτησε. Δίνει την μπάλα και ένα screen στον Κρεμίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα ένα running floater, δεν το δικαιώνει. Ματούλας. Μεγάλη πάσα Χριστόπουλος στην κίνηση και πάλι Ματούλας πήγε να βγάλει κάτι πολύ περίτεχνο στον Μαυροχωρίδη, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπορεί να πέρασε εκτός. Λάθος λοιπόν για τους Old Stars. Μισάκης τώρα πάει μέχρι μέσα, βάζει την μπάλα και στον Παρκέ, πέρασε διαδοχικά ανάμεσα από δύο αντιπάλους με τη μία το putback καλάθι. 42-26, τον Αλεξάκη, προς το 16, Χριστόπουλος. Αναμένεται αντίδραση από τους Jazz.
Κουντούλας. Αφήνησε κανένα μια προσποίηση, την έφαγε εντός εισαγωγικών ο Αριξάκης. Σκαστή πάσα Γαντζόπουλος και αυτός μια προσποίηση και έπειτα από αυτήν το jump shoot και το καλάθι. Πέφτοντας ελαφρώς προς τα πίσω. 84-26. Φελίδης. Φιάντης. Πρέπει να προσποιήσει ο Πατελίκτρος ένα jump shoot άστοχο. Ειδικό rebound. Από τον Καλατζόπουλο. Ωραία πάσα στον Μαυροφορίδη. Backdoor μία ακόμα. Δεν θα μπει όμως. Κρεμίδης πέρασε από τον Σαραφίδη. Κρεμίδης πάει μέχρι μέσα. Έκανε μία προσποίηση απέναντι σε τρεις παίκτες. Τους κέρδισε. Και τους τρεις. 44-28. Κρεμίδης. Περάσει εδώ. Σκαντζόπουλος είναι αυτός που περνάει που έχει κάτσει τον μπαγκό για τους All-Star. Σκαντζόπουλος Τζαζ αντίστοιχα. Πρωτοχωρίδης. Ο Τούλας δίνει την επιλογή. Θα πάρει τώρα την μπάλα, έκανε μια φιβολτέλα η μική κλείωση για τρεις και βρεθεί ελεύθερος και φτώχησε 47-28. 4-17 και 1-7 τα τρίποντα για All Stars και Jazz αντίστοιχα. Ο Τζαζ ένα jump shoot με το νούμερο 14, εύστοχος. 9-3 ήταν τα κλεψίματα κατά τη λήξη της δεύτερης περίοδου και παραμένουν 9-3 για All Stars και Jazz αντίστοιχα. Σόμπλος. Σαραφίδης. Ζητάει ο Μαυροφορίδης και πήρε. Κοιτάξτε πως έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Σαραφίδης. Δεν επιλέγει αυτόν ο Μαυροφορίδης, επιλέγει την εσωτερική για μια ακόμα ατομική προσπάθεια. Η οποία αποδίδει καρπούς για το 49-30. Παρισάκης. Παρισάκης πήγε το κλέψιμο Μαυροφορίδης. Άλλος παίκτης τώρα πάνω στον Πατλίδα, ένα jump shot άστοχο, επιθετικό rebound από τον ίδιο στο αριστερό αυτή τη φορά. Θα το περάσει εκτός. Κούμπησε ο καταλήτης. Καλατζόπουλος περνάει εντός της θέσης του Καλατζόπουλου. Επιθετικά rebound. Το μόνο μετρήσιμο στο οποίο υπερτερούν οι Jazz. 6-8, παρά περνάει εκτός. Συνολικά 29-29. Στόμπλος, Ματούλος από τη γωνία. Βουτήδη σου για τρεις, άστοχος τώρα υπάρχει προσπάθεια και καλάθι από τον και επιθετικό rebound sorry, από τον Ματούλα, ο οποίος άραξε ταχύτητα με τον Ματζόπουλο, ξαναπήρε, αλλά η μπάλα μπήκε και βγήκε την ατομική προσπάθεια. Μισάκης. Λίγο από την γωνία ένα jump shoot άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Ματούλα και πάλι, ο οποίος έχει γεμίσει τη στατιστική του. Μισάκης παίζει καλή άμυνα σε αυτόν. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει ο Ματούλας στο Μαυροφορίδη, αλλά αυτός ο δεύτερος δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Λίγο θα σπάει μέχρι μέσα, σπρώχνει νομίμως τον Μαυροφορίδη, ο οποίος ζητάει βήματα. Υπάρχει θετικό rebound από τον Αλεξάκη το άστοχο shoot. Μαρισάκης, ένα jump shot τώρα. Εύστοχος έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να το πάρει και για να εξοχίζει όπως αποδείχθηκε. Μόνοντας από τον Εφρεμίδη. Ζόπλος. Ζούλας, σκαστή πάσα, Σαραφίδης. Ωραία πάσα στο Μαυροφορίδη, ο οποίος γύρισε υπέροχα, απελευθερώθηκε από δύο αντιπάλους και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 51-32. Δεν έχουμε ούτε ένα φάουλ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Μητσάκης το έχει τελεί και είναι εύστοχος. Πολύ ωραίο λέει ο Πατελίδας και έχει δίκιο. Ανοίξε τη ζώνη λέει επίσης συμπληρωματικά. Χριστόπουλος στέκεται και εκτελεί, του δίνουν το τρίποντο η Τζαζ. Το παίρνει και τους τιμωρεί ο Χριστόπουλος. Ο χειροκροτούμενος από τον πάγκο τον τον Σταρ, τον LP απόψε πάγκο όπως έχουμε προπεί. Πάσα δεν θα περάσει στον Παρισάκη από τον Εφρεμίδη. Λέξω δεν υπάρχει, αχ υπάρχει τελικά φάουλ από τον Παρισάκη, άρχισε λίγο να σφυριχτεί όλα καλά. Μάλιστα το πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο, 54-34 και διαφορά στους 20 υπέρ των All Stars. Τρίτο φάουλ το 2 λέει γραμματικά. Τόπουλος. Τόπουλος χωρίς από την γωνία, laser pass στο Ματούλα. Θα πήρε ο Μαυροφορίδης. Τόπουλος για τρεις με ωραία καμπύλη, είναι άνθρωπος. Αλεκτικό rebound, Αλεξάκης.
Πεσάκης πήρε από τον Ευελίδη, δεν πέσε την μπάλα. Η πάσα είναι για τον Πατελίδη, ο οποίος στέκεται και εκτελεί και πάλι, και είναι και πάλι ευθυμός, 54-36. Στόμπλος. Ο Φορδίδης, ωραία πάσα, πήγε να βγάλει στο Χατζόπουλο, δεν τα καταφέρει όμως. Έχει πέρα ο Αλεξάκης και έβγαλε εκτός, εξιόν. Χατζόπουλος. Σαραφίδης. Φίλος από τη γωνία στο αυτό σου για τρεις. Άστοχος τώρα, αμυντικό rebound από τον Πατελίδα. Μέσα υπέροχο σερβίρισμα της μπάλας, υπόγειο lay-up, 54-38. Στόπλος. Καλή με τον Ματούλα. Flexion δεν θα καταφέρει να συγκριτήσουμε στον Τάνης Αλεξιάδης. Ματούλας. Πήρε από τον Πέντρο στην γωνία. Έχει πάσα από το Στόπλος, ένα τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, πήρε από το Σαραφίδη και γύρισε. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound, βγήκε η άμυνα τώρα για τους Ζαζ. Παρισάκης. Ο Στόπλος εξακολουθεί να είναι στον πάγκο με το νούμερο 99 και τους Ζαζ. Τελίδας. Φτάει στη γωνία και θα πάρει ο Παρισάκης. Λέιζερ πάσα στον Ανεξιάδη με το νούμερο 14, είναι άστοχος. Μέσα από τον Παντελίδη τώρα, ο Στόπλος. Πέρασε στα 8 δευτερόλεπτα το παρκέ. Στο άλλο μισό του Γιουβέντου. Του Βέντρου. Θα αφήσει από τη γωνία, στέκεται, δεν θα εκτελέσει. Με τον Βέντρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει απέναντι σε δύο παίκτες. Είχε κλειστεί από δύο αντιπάλους. Έπεσε στην παράβαση των βημάτων. Στην τρίπλα. Στέψε το λέει στον Λεξιάδη Καλλιτέχνη. Είναι ετοιμάζεται να περάσει ο Χατζόπουλος εκ νέου μετά από αρκετή ώρα για τους Jazz. Παρισάκης. Στην είναι άστοχος, θα πάρει τελικό rebound από τον Πατελίδη, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα με ταμπλό εύστοχος. Προσκύθηκε πολύ μεγάλη πίεση από τον προσωπικό του δίπολο. Μόνο το Χωρίδη. Διαφορά στους 14. Ματούλας. Άρχισε με τη γωνία με τον Παροχωρίδη σου πια 3. Έστοχος ο Ματούλας μαχαιριά στην καρδιά των Τζαζ, οι οποίοι είχαν ρίξει τη διαφορά από τους 20 στους 14. Εκκρίνει στους 17 τώρα. Κρεμίδης. Ο Μισάκης δίνει την επιλογή Αλεξιάδης. Γλίδας. Τελείται και εκτελεί σου πια 3. Έστοχος απαντάει στην αμέσως επόμενη επίθεση. Ο Κρεμίδης. Στόπλος. Ήταν μόλις το δεύτερο τρίποδο για τους Jazz. 2-9. 6-22 για All Stars. Τραφίδης. Ο μόνος που έχει μέσα ωραία. Πάσα πήγε να βγάλει στον Ματούλα, αλλά είχαν κλείσει αυτόν πολύ καλά δύο αντίπαλοι. Ματούλας έδειξε τη γωνία εκεί που ήταν ελεύθερος. Forward. Ο Δεμίδας. Στέκεται με ένα running floater. Είναι άστοχος όμως με την πέτρου. Το αμυντικό rebound. Κρίμα για τους Jazz. Μπορούσε να ρίξει τη διαφορά ακόμα περισσότερο στους 12. Της πέτρου. Πέντρου, ο Παντοχωρίδης από την κορυφή σου για 3. Είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα. Ο Χτόπουλος που είναι αντίπαλος μπορούσε να την πιάσει από την εντύπωση. Έχει το κλέψιμο από πίσω σαν ίδιο. Ο Χατζηπέντρου πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κρεμίδης απέναντι σε δύο παίκτες. Έτσι το φόλι του δύο βολές. Ο Καρατζόπουλος θα περάσει εδώ. Κρεμίδης. Στέφη του Χριστόπουλου τώρα. Είναι ωραία αυτή η γραμματεία τώρα. Παινίδης. Άστοχος πρώτη βολή. Μπορεί να πέσει στους 12, μπορεί να πέσει στους 13 όμως. Σε περίπτωση που ο Γκάρτον Τζάζ διεκδικήσει στη δεύτερη. Άστοχος στη δεύτερη, μπαλαμπήκε και βγήκε το τόπλο στο rebound, Ματούλας. Σαραφίδης τώρα. Σκαστή πάση και πάλι Ματούλας. Το 24, παιδιά.
το προσπάει μέχρι μέσα. Φλέξιον η μπάλα πήγε εκεί που είναι ο Θεμίδης. Εκεί άμυνα για τους Jazz τώρα, 1 και 14 για να δούμε πώς μπορούν να ρίξουν τη διαφορά περαιτέρω. Μισάκης. Ο Ζόπλος στέκεται, έκανε μια προσπίση. Άστοχος όμως επιθετικό ρυμπάντο από τον Τελίου, ο οποίος έχασε τον Ζόπλο στο rebound. Έχει περάσει εκτός, υπάρχει στο ρυμπάν για φάουλ που έχει στον Αμισάκη. Ζήσετε τώρα τις εξηγήσεις. Το 2-4. Θα πρέπει να κάνω double check να το ανάκουσα σωστά. Πράγματι από την γραμματεία το 2-4 φάουλ. Συνεπώς ο Αλεξάκης έχει κρατεί με 4. Παπαθωρίδης δεν περνάει εκτός. Ρισκάρουν οι Jazz. Ωραία πάσα από τον Παπαθωρίδη. Υπέροχο τύπο. Δεν θα πετύχει όμως το καράφι και φάουλ από τον Πέτρου. Παπαθωρίδης παράβαση με τον Λεπτόν. 47 λεπτά για την λήξη και της τρίτης περίοδου. Μιξιάδης Φεμίδης στα 13 δευτερόλεπτα. Ο Τόπλος πέρασε, η μπάλα πέρασε εκτός. Ο Τόπλος Φεμίδης για 3. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά, θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό ριμπάντο από την Λίδας. Μια τρίπλα πήγε μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Χάσει την μπάλα δηλαδή. Ματούλας Πέτρου, προχωρήθηκε σε Σάββατο Στροτήρας και ο Τζόμπλος η μπάλα κυκλοφόρησε ταχύτητα και έτσι έχει βρεθεί ελεύθερος ο Ματούλας. Ένα ακόμα teamwork το οποίο αποδίδει καρπούς για 3 πόντους μάλιστα. 3 καρπό, teamwork. 14 δευτερόλεπτα, διαφορά στους 17, όλα Jazz. All Stars 60, Jazz 43, μεγάλος ημιτελικός του Sonic Arena. Σε διατρίσω από την κορυφή, είναι άστοχος ο Κλήτας στο λιγικό rebound και ο Τζόμπλος για μία ακόμα φορά ένα μακρινό πάλι άστοχο όπως στην λήξη της δεύτερης περίοδου, έφυξε στην λήξη της τρίτης. 60-43 τελικό σκορ τρίτης περίοδου. Τρέχουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της και τελευταίας περίοδου της κανονικής well περίοδου. Οι όλους σας έχουν βάλει πλάτη, έχουν βάλει πλώρη για μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση στο μεγάλο τελικό της Summer Development. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Σόνικ Αρίνα το... Τα επιθετικά rebound και οι ελεύθερες βολές είναι τα μόνα μετρήσεις μας τα οποία υπερτερούν οι Jazz. Μια στις 6 για 3 στις 6 βολές και 7 για 11 επιθετικά rebound. Αντίστοιχα σου για 3 πάντα από την γωνία είναι άστοχος. Μητσιάδης. Jump shoot παρισσάκι τώρα όπως έλαβε είναι άστοχος σε αμυντικό rebound με Βαχωρίδης. Σαν αφήνει συγκρατή από την αριστερή πτέρυγα. Χρυσόπουλος. Πέτρο από τη γωνία, σκάστη πάσα από Βαχωρίδης. Μπορούσε να πάει μέχρι μέσα, δεν το έκανε. Χρυσόπουλος deflection, δυνατό από τον Ήρο, ο οποίος συγκρατεί όχι την μπάλα. Χρυσόπουλος την έφυξε, αλλά την πέταξε εκτός. 60-43 παραμένει, η κατοχή είναι για τους Jazz Αλεξάκης. Χρυσόπουλος. Πάλι Αλεξάκης. Αλεξάκης. Αλεξάκης για 3 από την κορυφή. Είχε άμυνα απέναντί του τον Χατζημπέτρου, αλλά ευστόχησε απέναντι σε αυτόν. 60-46. Γραφίδης. Από την γωνία Χατζημπέτρου που το πρώτο του είναι, λέει ο Πετελίδας. Χάρη το λογότα. Γραφίδης. Ένα jump shoot για 2. Τελικά είναι άστοχο ο Παρισσάκης. Δεν καταφέρει να πάρει το rebound, αλλά θα περάσει εκτός και είναι για τους Jazz. Και ο Τζόκλος και ο Παρισσάκης αναμετρήθηκαν. Δεν λέει ότι κατοχή είναι για τους Jazz. Εντάξει, λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο δεύτερος μητελικός χρονικά. 2 και 10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 56-47 προηγούνται οι Jackals. Μπαίνει ο μπασκετός αύριος, μία ακόμα αλλαγή κατοχής. Πάλι έχει περάσει εκτός. Χριστόπουλος. Κατεβάζει την επίθεση για τους All Stars. Αυτός τώρα σε ρόλο point guard. Σαραφίδης. Το έχει κάνει και αυτός κυρίως το πρώτο ημίχρονο να λάβει χρειά σου. Χριστόπουλος για 3 πήρε από τον Μαυροχωρίδη και είναι εύστοχος. 63-46. Μια ίδρα οι All Stars πραγματικά απόψε δεν τους πιάνεις πουθενά. Και τους πιάνεις παντού σχεδόν να υπερτερούν. Μητσιάδης συγκρατεί την μπάλα. Χριστόπουλος έκανε φιλότιμη προσπάθεια, δεν πήρε όμως το
διαδοχή. Ο Μπέτα ένα jump shoot άστοχο. Γιατόπλο μεγάλη πάσα. Ο Χατζιπέτρου τώρα θα την αφήσει στο καλάθι. Έχοντα δεχτεί ελεύθερο back door πάσα. 65-46 τώρα χειροκροτήματα από του Old Stars οι οποίοι βρίσκονται στο συν 19. Αμφιχάτζη. Κλείδα. Πάλι ο Αλεξάκη στα 10. Έχει ένα jump shoot εύστοχο για δύο πόντους όπως λέει ο ρεφ προφανώς, 65-48, 17 διαφορά και πάλι θα χτίσει πολύ μεγάλη υπέρνηση διαφορά οι All Stars έπειτα από το 7-11, εκεί έχω μείνει εγώ με συμπάθειες αυτό το σκορ καθώς από τότε ήταν ένα 15-0 σερί για τους ιστορικούς All Stars. Ιντερ πάσα στη γωνία σου για 3, Πέτρι είναι άστοχος από τον Μαυροχωρίδη στην weak side άστοχος. Πέρασε έναν, πέρασε δύο, πέρασε 1013, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 65-50, σκηνέργεια για μια ακόμα φορά από τον Θεοδωρή Λαβιτσάκη. Πέτρου, συγκίνησε με αυτοχωρητής, δεν θα πάρει. Σαραφίδης για 3, το πήρε, είναι άστοχος, η μπάλα θα περάσει εκτός, όχι τελικά Παρισάκη συγκρατεί, χωρίς να πατήσει την baseline. Τελίδας, πήρε στα 20. Για το κλέφιμο, ο Χατζιπέτρου η μπάλα περνάει εκτός μαζί με αυτόν. Μάζει τα αλλαγή, νομίδησε εντός. Στη θέση του, Πατρίδα, είναι ένα εκτός προθάνας. Αξάκης. Αξιάδης. Νομίδης τώρα. Αξάκης στα 10. Καστή πάσα, δεν περνάει. Στο Μαρισάκη Ματούλας έκλεψε. Πάει για, για έναν ακόμα εφηδιασμό. Άφησε στον Χατζιπέτρου, διάσκω σε επιθετικό rebound από τον ίδιο και φάουλ. Θα συγκρατήσει τον Αλεξάκη έχω την εντύπωση. Όχι, δεν θέλουμε. Είμαι λάθος. Θα εφημίδι. Θα του λάσσα αυτή την πρώτη. Αυτό που σκέφτεται είναι πάει ο ίδιος επιθετικό rebound και το πήρε. Στο μπλος. Είναι ψυχό και πολύ από τον πάγκο την ομάδα του. Σβέντρου, ένα γύρο step χωρίς ισορροπία. Στέκεται και εκτελεί και ευστοχή. Σύντο 8-50. Στα πόδια του Αλεξάκη. Πάμε, έλα. Too young to be old, go stars, go! Τα δύο hashtag τα οποία συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι τεχνικά γηπεδούχοι στη σελίδα του στο Facebook. Laser pass και πάλι στην weak side από τον Μαυροχωρίδη. Πέτρου, Αυτούλας στη γωνία έχει βρεθεί. Χριστόπουλος για 3 μαρκαρισμένο από τον Εφρεμίδη. Εκτός από αυτόν τον τρόπο, πίσω από τον ταμπλό, χτύπησε. Εφρεμίδης. Λεξιάδης, σκαφτή πάσα στα πόδια του Ματούλα και πάλι Λεξάκης. Δεν παραφορά. Εφρεμίδης. Για 3, Λεξιάδης είναι άστοχος με ταμπλό. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Ματούλα. Μπορείτε και πάλι σκαφτή πάσα, πήγε να βγάλει μια πάσα στην weak side ο Ματούλας. Δεν ήταν εκεί πέρα ο Χριστόπουλος, λάθος. Το δείχνει το πόσο βασίζονται στα team plays οι All Stars. Πόσο καλολογωμένη μηχανή team plays είναι, έχουν βγάλει πολλά και στον μεγάλο ημιτελικό. Ρεμίδης, Αλεξάκη σου για 3, μόνο ταμπλό. Αντικό ριμπάντου και Ροτόπουλος. Ματούλας. Ροτόπουλος. Από τη γωνία Χριστόπουλος κάνει μια προσποίηση. Χριστόπουλος και πάλι σου για 3. Άστοχος θα σβρώξει την μπάλα. Τι μου αρέσει μπέκτης του Χριστόπουλος. Ο Νοχωρίδης τον πήρε και καλά και πέρασε στιγμιαία μπροστά από τον Παρισάκη. 70-50 διαφορά στο δικαιολογείται και πάλι στους 20. Θεμίδης. Για να αγγίζει έτσι ο Σαραφίδης και ναι, σίγουρα αυτός θα περάσει εντός. Μισάκης πέρασε μέχρι μέσα να ράνει φλότερ, καλάθι και φάουλ. Και μετράει το καλάθι, πράγματι. Είπαμε μία μικρή αφορία, αμφιβολία. Λίγα μέτρησε το καλάθι, ρε.
Με φέρνεις εσύ μια βολή. Άστρος στην κοντά Λεξάκης. Κυριαζόπουλος στο rebound. Βλέπεις για άμυνα από τον Πέιδα στον πάγκο των Τζαζ. Από τον πάγκο των Τζαζ. Στόπουλος. Ματούλας. Ήξωσε ο Κυριαζόπουλος το πάλι για τον Ματούλα. Ποιος έβγαλε για τον Μαπαχωρίδη. Παρά το micro deflection, ο Σαραφίτης έχει βρεθεί ελεύθερος ματά και ματά στη γωνία σου. Μια τρεις είναι άστοχος. Ο ίδιος σε επιθετικό rebound. Αλλά πέρασε και τον Κυριαζόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει, θα πάρει στη δεύτερη φάση. Και πάλι στη weak side Ματούλα σου για τρεις με καλό φόρμα είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα, όχι τελικά. Και ο Τζόπουλος πέτρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο, γράψε ο ίδιος την μπάλα και θα λίγο καλά στην μπάλα από τον Μαυροχωρίδη. Ποιος θα έχει σε δύο βολές. Εμφανίζει έκανε μια προσποίηση για πάσα, μα είδε μέσα και αστόχησε. 71-52 Ματούλας. Ματούλας πρώτη πάσα στον Παπαχωρίδη, ο οποίος δεν θα τον ξανατροφοδοτήσει. Ξόπλος τώρα πάει μέχρι μέσα σύμφωνα με τον Ματούλα που του έδωσε την επιλογή. Ξανά άλλαξε με τον Ματούλα Μαυροχωρίδη. Σαραφίδης για 3 έχει βρεθεί με παίκτη πάνω του. Ματούλας πήρε την μπάλα από το επιθετικό rebound. Ξανά σπρώχνει την μπάλα και ο Ματούλας σε αυτόν back to back και ξανά επιθετικό rebound. Σαραφίδης. Στόπλος για 3 με μεγάλη καμπύλα από την κορυφή και βεθιέλευνος και πάλι επιθετικό rebound ακέραια αυτή τη φορά από τον Κυριαζόπουλο χωρίς να σπρώξει την μπάλα. Λάθος πάσα όμως τώρα έκλεψε ο Εφεμίδης. 3-21 για τη λήξη. Ο Εφεμίδης πάει μέχρι μέσα σε τέτοιες και εκτελεί όλο το Ματούλα. Και μην ζεύτε όμως την πρώτη. Αμυντικό ριμπάντ Ματούλας. Σαραφίδης. Ματούλας από τη γωνία δεν θα βγάλει στην weak side, η θα πάει εκεί πέρα διαμέσω τρικάλων λίγο. Από τον Χριστόπουλο στον Μαυροχωρίδη, ο οποίος σώξε με airball. 3 λεπτά ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου στο συν 18 η All Stars. Πάει μέχρι μέσα, ο Θεμίδης είναι άνθρωπος, επιθετικό rebound. Γύρισε πολύ όμορφα, στόχησε με διπλή αναπίθεση όμως ο Παρισάκης. Σαραφίδης. Πιο χαμηλό τέμπο πια. 2-35 χωρίζουν τους All Stars από το μεγάλο τελικό. Να μπορείς για 3 εύστοχος στα 4 δευτερόλεπτα. Κοιτάει το μεγαλικό λίγο βλέμμα. 74-53 τη φορά στους 21. Γκρεμίδης. Να μεξάγεις. Στα 12 πάει μέχρι μέσα. Δέχεται σερβίρι, είναι άνθρωπος επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Υπάρχει παράβαση. Ο Λιάννης δέχεται τώρα τις εξελίξεις από τον ρεφ, γιατί δεν στηρίχθηκε η παράβαση. 74-55. Ματούλας. Βρισκάει τον Μαυροχωρίδη. Μέιζε πάσα υπέροχο Team Hort και πάλι δεν θα ολοκληρωθεί από το Χριστόπουλο που σταμάζει λίγο τον εαυτό του. Κατόπουλο στο rebound. Στο δευτερόλεπτο ακόμα για τη λήξη. Μεγάλη πάσα δεν συγκρατεί ο Αλεξιάδης. Τον Εντζάζ έκανα μια σπουδαία πορεία και στο καλοκαιρινό, άκρως εντυπωσιακή. Τα τρία της τελευταία παιχνίδια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες της. Διαχειρίστηκαν επαρκώς και έφταζαν σε ένα ακόμα Final Four έπειτα από την Evolution. Σημερινή σε μία ακόμα διοργάνωση
στις 4 καλύτερες ομάδες αυτής. Χριστόπουλος. Κόμπλος από τη γωνία, στη διά 3 μέσα είναι, είπε ο Ματούπουλας. Και μετά ρώτησε τον Μαρμαχωρίδη αν μπήκε. Και 77-55 ξεκινήσει την αυτοπεποίθηση πια οι Old Stars. Μαρμίδης. Αρισάκης έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα, συστέγει την εκτελή, είναι άστοχος. Μαρμαχωρίδη στο rebound. Μεγάλη πάσα στον Ματούλα, ο οποίος συγκρατεί με αυτόν τον τρόπο, 5-2. Μιούπι θα πάρει και το τρίποντο. Δεν μπήκε, αλλά το πήρε. Μαρμίδης στο rebound. Δεν είχαμε διαφορετικά ρόστερ, αν είχαμε πιο πλήρη 10-11 παίκτες και από τις δύο ομάδες ενδεχομένως θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Παρισάκης, jump shot άστοχο, αλλά με το αν δεν χτίζεται ιστορία. Το γεγονός είναι ότι οι All Stars θα φτάσουν στο μεγάλο τελικό της Summer Development. Είναι γεγονός. 39 δευτερόλεπτα απομένουν. 65-53 για τους Jackals και δεν θα γινωθεί άλλη επίθεση. 35 δευτερόλεπτα θα μείνουν έτσι, εκτός εάν. Οπα. Όπα, κάτι ψήνεται. Τόσο εάν. Μερισάκης. Πρέπει να το δείχνουμε για τυπικούς λόγους. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. 20 δευτερόλεπτα. Μερισάκης σου για 3 άστοχος. Και αυτοκαλάδι. Και η μπάλα περνάει εκτός. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίνονται. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελικό σκορ 77-55 στο συν 22 οι Old Stars, οι οποίοι δήλωσαν πανέτοιμοι στη σελίδα του στο Facebook στο πρόσφατο post και εμφανίστηκαν πανέτοιμοι. Είναι στο μεγάλο τελικό. Είναι φιναλίστ. Αντιμετωπίσουν κατά πάσα πιθανότητα τους Jackals, οι οποίοι προηγούνται με 10 πόντους υπέρ τους βασιλόσαυρους στον έτερο ημιτελικό. Άκρος απολαυστικό παιχνίδι, πάρα πολύ. Άκρος απολαυστικό παιχνίδι, κατάφεραν να πάρουν άμυνα, να πάρουν ενέργεια από την άμυνα για την επίθεση και vice versa. Κάπου εδώ πέρα τα λόγια περιτεύουν από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό-ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε όλοι καλά, μην χάσετε τους τελικούς, αναμένονται εκρηκτικοί όλοι τους. Γεια σας!